Λοιπόν, πάμε τώρα από την άλλη πλευρά και πάμε να υποδεχτούμε μία άλλη πολύ πολύ όμορφη κυρία, ένα νεαρό κορίτσι θα έλεγα, ένα νεαρό ταλαντούχο κορίτσι. Ταλαντούχο γιατί, πρώτον, να πούμε ότι είναι ένα κορίτσι που έχει πάρει τίτλο της ωραιότερης Ελληνίδας την προηγούμενη χρονιά, το 2014. Είναι ένα κορίτσι που μεγάλωσε στην Καρδίτσα, έκανε τις ωραίες του σπουδές στο Βόλο, στο παιδαγωγικό, ουσιαστικά δηλαδή είναι νηπιαγωγός. Και κατόπιν όλοι οι δρόμοι φυσικά την οδήγησαν εδώ κοντά μας. Έτσι λοιπόν, από δασκάλα της πρώτης δημοτικού σήμερα είναι ένα υπέροχο μοντέλο και μια πολύ καλή παρουσιάστρια, στα πρώτα της βήματα βέβαια. Ήρθε η ώρα λοιπόν να γνωριστούμε με την Ισμήνη Ταφοπούλου. Καλώς μας ήρθες και χαίρομαι πάρα πολύ. Εγώ χαίρομαι. Που σε γνωρίζω από κοντά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Πού κάθομαι, από εδώ. Εδώ, εδώ. Μια θέση πιο μέσα, εκεί, εδώ. Στο δεύτερο, εκεί. Ισμήνη. Καλά. Σε χάσανε τα παιδάκια τα εξάχρονα, οι μικροί σου μαθητές και σε κέρδισε η Αθήνα, ναι. Η πασαρέλα, η μόδα, η ομορφιά. Ήμουν ήδη στην Αθήνα από πριν. Δούλευα στο σχολείο. Δυστυχώς, λίγο περικοπών δεν συνέχισα να δουλεύω εκεί. Συνέχισα να δουλεύω στο modeling που το έκανα και σαν φοιτήτρια, ούτως ή άλλως. Πώς ξεκίνησες το modeling? Ξεκίνησα μέσα από ένα φίλο μου που μου πρότεινε να με πάει στο γραφείο του τότε, γιατί ήταν και εκείνος μοντέλο. Με πήρε από το χέρι, με πήγε στο γραφείο. Είχα κάποιες προτάσεις παλιότερα που ήμουν λίγο φοβισμένη, δεν το είχα τολμήσει. Τελικά πήγα στο πρώτο μου γραφείο, έκανα το πρώτο μου συμβόλαιο, πήγαν όλα καλά και κάπως έτσι συνέχισα. Βέβαια, όταν τελείωσα τις σπουδές μου, αποφάσισα να δουλέψω σαν δασκάλα και τα παράτησα. Αλλά η μοίρα με ξανάφερε στον ίδιο δρόμο. Θα μπορούσες να ξαναεπιστρέψεις μελλοντικά? Ναι, νομίζω πως είναι. Είναι κάτι που σου αρέσει? Μ' αρέσει πολύ, το αγαπώ. Λοιπόν, πάμε να τη γνωρίσουμε σας στο βίντεο που ακολουθεί και μετά να τα πούμε λίγο μαζί της. Τι κάνει σήμερα η Ισμήνη? Το σύμπαν της μόδας δεν ήταν ποτέ αυτός ο σκοπός της. Στα παιδικά της όνειρα ποτέ δεν πόζαρε για φωτογράφους, κάμερες και περιοδικά, ούτε φανταζόταν τον εαυτό της να κάνει πασαρέλα εκπροσωπώντας διάσημους οίκους. Για την Ισμήνη Ταφοπούλου όλα έγιναν τυχαία και ξαφνικά, την ώρα που εκείνη σπούδαζε στην παιδαγωγική σχολή του Βόλου και ένας φίλος της την πήρε από το χέρι για να την οδηγήσει σε ένα πρακτορείο μοντέλων. Το πρώτο ταξίδι στο Μιλάνο δεν άργησε να έρθει και το πανέμορφο κορίτσι από την Καρδίτσα που σπούδαζε δασκάλα κερδίζει τις εντυπώσεις. Ανεπιτίδευτη ομορφιά, κοφτερό μυαλό, τέλειες αναλογίες, ήθος και ευγένεια. Ένα εκρηκτικό μείγμα για τη 19χρονη τότε Ισμήνη που δεν άφησε αδιάφορο το χώρο της μόδας εντός και εκτός Ελλάδας. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Καρδίτσα σε μια οικογένεια δεμένη, αγαπημένη και πρότυπο για την ίδια, όπως λέει. Οι γονείς μου θέλουν να με βλέπουν πάντα και μόνο ευτυχισμένη και χαρούμενη. Ποτέ δεν στάθηκαν εμπόδιο στο δρόμο μου και πάντα με στήριζαν και με στηρίζουν, θα πει η Ισμήνη, και θα σταθεί στο πρόσωπο του αδελφού της Δημήτρη που του έχει μεγάλη αδυναμία, που είναι το στήριγμα. Ο άνθρωπός της, εκείνος που θα ανοίξει την καρδιά της. Με τη μαμά να της δείχνει το δρόμο προς τη μάθηση, η Ισμήνη σπούδασε στο Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και πήρε και πτυχίο και κατάλαβε ότι αγαπάει πολύ τα παιδιά όταν βρέθηκε στη σχολική αίθουσα έχοντας μαθητές της πρώτης δημοτικού. Ήταν μια εμπειρία φανταστική, θα πει η Ισμήνη, και θα πει για άλλη μια φορά ευχαριστώ στη μητέρα της για τον τρόπο που τη μεγάλωσε, για το γεγονός ότι δεν παράτησε το πτυχίο της. Και σε αυτό το σημείο θα θυμηθεί τον γυμναστή πατέρα της, ο οποίος από τότε που ήταν μικρή πίστευε πολύ σε εκείνη και μάλιστα της έλεγε χαριτολογώντας πως μεγαλώνοντας θα αντιγυμνάσει προκειμένου να αποκτήσει ιδανικές αναλογίες και να πάει στα καλλιστεία. Τα λόγια του σήμερα μοιάζουν σχεδόν προφητικά. Το 2014 η Ισμήνη Ταφοπούλου παίρνει τον τίτλο της Star Ελλάς. Η πρόταση έγινε τηλεφωνικά, θα θυμηθεί, και ενώ βρισκόταν διακοπές. Δεν το είχα πει σε κανέναν, δεν το ήξεραν ούτε καν οι γονείς μου. Όταν βγήκαν οι κίτρια, τηλεφώνησα πρώτα απ' όλα στον μπαμπά μου. Και οφείλω να ομολογήσω πως στην αρχή δεν με πίστευε κανείς. Το πίστεψαν μόνο όταν γράφτηκε στις εφημερίδες. Επόμενο βήμα, ο Παγκόσμιος Διαγωνισμός Ομορφιάς στο Μαϊάμι, η Ισμήνη ανάμεσα στις ομορφότερες γυναίκες του πλανήτη, με τους κριτές και το κοινό να μαγεύονται από την Ελληνίδα Καλονή. Το χώρο της τον αγάπησα αφού τον γνώρισα, λέει η Ισμήνη, και θέλει τα βήματά της να είναι σταθερά και σίγουρα. Στη δουλειά με οδηγεί η λογική και παθιάζομαι με ό,τι κάνω και θέλω να το κάνω καλά. Όπως τις συμβουλές μόδας και ομορφιάς που δίνει μέσα από τη στήλη της στο queen.gr. Τα κορίτσια μπορούν να συναντήσουν την Ισμήνη Ταφοπούλου και στο female.gr και εκεί θα μοιραστούν μυστικά ομορφιάς και θα ανταλλάξουν απόψεις για ό,τι μπορεί να ενδιαφέρει μια γυναίκα.
Στο λίγο ελεύθερο χρόνο που έχει, θέλει να ταξιδεύει. Μου αρέσουν τα ταξίδια, λέει, όπως και να βρίσκομαι με τους φίλους μου, με τους δικούς μου ανθρώπους. Για το μέλλον δεν κάνει σχέδια, έτσι κι αλλιώς θα πει όσες φορές έκανα στην πορεία άλλαξαν. Αυτό που σίγουρα θέλει πάντως είναι να κάνει μια ωραία και ευτυχισμένη οικογένεια, όπως αυτή που μεγάλωσε. Και τότε να ξαναβρεθεί σε μια σχολική αίθουσα με δεκάδες παιδικά χεράκια να την αγκαλιάζουν. Καλά, δεν φαντάζομαι να τη σκέφτεσαι για τώρα τόσο κοντινή την κουβέντα. Όχι, εντάξει, μικρή είμαι ακόμα. Πολύ μικρή, ακόμα, είμαι. Όχι απλά μικρή. Να διορθώσω κάτι, συγγνώμη. Ναι. Είναι το femol.gr με δύο L στο τέλος. Εμείς το έχουμε γράψει λάθος. Ήταν στο βίντεο λάθος γραμμένο το femol. Α, μάλιστα. Συγγνώμη. Και εμείς. Λοιπόν, για πες μου λίγο για αυτό που είπες για τα καλλιστεία, ότι έλαβες μέρος στο διαγωνισμό, δεν το είπες σε κανέναν. Ναι. Μέχρι που βγήκες νικήτρια και το είπες. Βέβαια, εσύ έπαιζες στην περίοδο που ο διαγωνισμός αυτός δεν προβαλόταν τηλεοπτικά. Μάλιστα, δεν ήταν στην τηλεόραση. Οπότε και θα μπορούσες με αυτόν τον τρόπο έτσι να το αποφύγεις, το να το μάθουν οι περισσότεροι, διότι όσο προβαλόντουσαν τα καλλιστεία στην τηλεόραση, και το λέω και ως παρουσιάστρια πολλών ετών τέτοιων διαγωνισμών, είχε πάρα πολύ μεγάλη απήχηση στον κόσμο. Συμφωνώ. Και τα κορίτσια που συμμετείχαν είτε παίρναν τίτλο είτε δεν παίρναν, αλλά όμως ήταν πράγματι πάρα πολύ καλές και καριέρα πολύ μεγάλη κάνανε, αλλά και πάρα πολλές ευκαιρίες τους είχαν δοθεί. Ναι. Εσύ λίγο το έχασες αυτό το κομμάτι. Το έχασα. Τα τελευταία χρόνια που δεν είναι ο διαγωνισμός στην τηλεόραση, οι περισσότερες κοπέλες δεν ασχολούνται με το θεσμό πια των καλλιστείων. Ήταν λίγο και ο λόγος που αποφάσισα να πάω όταν μου το ζητήσανε. Α, εσύ ήθελες να πας κάπου και να μην σε δουν. Όχι, απλά ήθελα απλά να το ζήσω σαν εμπειρία και να το βγάλω από τη λίστα μου τελειώνοντας πια από το χώρο του modeling, γιατί μεγαλώνω, είμαι 25, οπότε δεν ξέρω αν θα έχω πολλά χρόνια ακόμη να δουλεύω σαν μοντέλο. Βρε παιδιά, η κοπέλα μεγαλώνει, πήγε 25. Δηλαδή, κάντε πώς δεν το βλέπετε ότι θα σου εξηγήσω τι εννοώ, με παρεξήγησες. Όχι, το πρώτο μου ταξίδι στο Μιλάνο το έκανα όταν ήμουν 19 χρονών. Που δούλεψα τότε αρκετά, μπορώ να πω. Πηγαίνοντας λοιπόν, είχα την οτροπία της, από το σπίτι μου, η Ελληνίδα, μαμά μου, είσαι πάρα πολύ μικρή, που θα πας μόνο στο εξωτερικό, πώς θα ζεις, τι θα κάνεις, αυτά. Σωστά. Πηγαίνω λοιπόν φοβισμένη και τρομοκρατημένη ότι είμαι πάρα πολύ μικρή στο Μιλάνο και είναι τα κοριτσάκια 14, 15, 16 και είμαι η μεγαλύτερη όλων. Επομένως, έχω μέσα μου ότι... Νιώθεις ότι σε πολλά χρόνια στο... Όχι πολλά χρόνια, αλλά ναι, νομίζω ότι το modeling τελειώνει νωρίς για μια κοπέλα. Και το καλύτερο είναι να φύγεις όταν είσαι στο τίξο. Εσύ έχεις ανοίξει όμως και άλλες πόρτες εκτός από το modeling. Ναι, μπήκες και στην παρουσίαση, οπότε έχεις συνέχεια μεγάλη. Όμως, μια και είμαστε στα καλλιστεία, θέλω να μου πεις, ο διαγωνισμός φέτος θα προβληθεί τηλεοπτικά. Έμαθα ότι θα γίνει στη Μύκονο στον Άμμος και θα το προβάλλει το Έψιλον, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι. Εκεί λοιπόν εσύ θα βρεθείς για να παραδώσεις το στέμμα σου. Θα βρεθώ για να παραδώσω το στέμμα μου. Δεν πιστεύω να σε τρομάζει ότι θα παίξει τηλεοπτικά. Όχι, καθόλου. Καθόλου. Δεν με τρομάζει ότι θα παίξει τηλεοπτικά. Ίσως αν ήταν στην τηλεόραση ακόμη να μην έπαιρνα την απόφαση να πάω. Γιατί γενικά δεν ήμουν πολύ υπέρ από μικρή. Δεν ήθελα δηλαδή τη μεγάλη έκθεση, με τρόμαζε πάντα. Αλλά μου βγήκε σε καλό, δόξα τω Θεώ. Για πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε σε λίγο με την Ισμήνη Νταφοπούλου. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Σήμερα κοντά μας η Ισμήνη Νταφοπούλου. Διάβαζα στο Twitter. Έλα, Ισμήνη, μου πες μέσα. Την ήθελα να πάω να φέρει το κινητό της να πάρει μια πληροφορία, γιατί διαβάζω εδώ στο Twitter μου, μου γράφει μια κοπέλα. Ελένη μου λέει, εγώ πήγα να μπω τώρα στο Femol για να δω. Αλλά μου λέει δεν το βρίσκω. Μήπως έχει γίνει κάτι λάθος. Και της λέω, μήπως έπεσε το σύστημά σας και δεν μπορώ να επικοινωνήσω. Δεν πρόλαβες να πάρεις τηλέφωνο. Δεν πρόλαβα να πάρω τηλέφωνο. Ίσως επειδή ήταν γραμμένο λάθος να έχει γράψει η κοπέλα λάθος στο Femol. Μα το διορθώσαμε και το γράψαμε σωστά. Femol, ναι, femol.gr. Ας ξαναπροσπαθήσει. Τέλος πάντων. Για κάνε μια προσπάθεια. Θα ενημερώσω ξανά να μπει να δει. Βεβαίως. Και τα λέμε. Τι γράφει στο Queen. Στο Queen έχω ένα blog, όπως και στο Femol, όπου κάνω κάποια βίντεο με τύψη ομορφιάς και ανάλογα κάποιες φορές γράφω κάποια άρθρα. Εξαρτάται τι μου ζητάνε οι κοπέλες. Τι σου ζητάνε συνήθως, για πες μου. Μου ζητάνε, ας πούμε, δείξε μας πώς να έχουμε πάρα πολύ ωραίο δέρμα χωρίς να είμαστε πάρα πολύ βαμμένες. Μια ωραία βάση, ένα ωραίο μακιγιάζ, ή πώς να φτιάξω τα φρύδια μου, ή πώς να βγάλω τα φρύδια μου. Εγώ δεν το έχω σπουδάσει, δεν είμαι beauty editor όπως σου είπα και πριν, απλά έπιανε το χέρι μου από μικρή και μου άρεσε πολύ να ασχολούμαι με αυτά. Και με τα ταξίδια μου στο εξωτερικό, σαν μοντέλο, έκανα συλλογή από tips, από κορίτσια που γνώριζα και κατέληξα να τα δείχνω στα κορίτσια, που με ενθουσιάζει πάρα πολύ.
Γράφεις λοιπόν μόνο σε ό,τι αφορά τα θέματα ομορφιάς. Ναι. Σε πιο προσωπικά θέματα δεν μπαίνεις. Όχι. Ωραία. Όχι, γιατί ας πούμε, συνάδελφό σου που γράφει και εκείνη στο Queen, mm-hmm. την Νικολέτα Ράλη που την έχω καλέσει στην εκπομπή, ναι. Εκείνη μας λέει κάθε φορά και κάνουμε πολλές φορές κουβέντα για θέματα που γράφει που αφορούν αυτά που συζητάνε τα κορίτσια μεταξύ τους. Ναι. Δηλαδή θέματα σχέσεων. Ναι. Τι άλλο. Όχι, δεν έχω φτάσει εκεί ακόμη. Όχι. Θα μπορούσες, δίνεις καλές συμβουλές. Δηλαδή στις φίλες σου δίνεις συμβουλές. Νομίζω πως ναι. Στον εαυτό σου. Στον εαυτό μου. Συνήθως με τον εαυτό μας τα πάμε λίγο πιο χειρότερα από τα πάντα. Χειρότερα, ναι. Νομίζω όταν είσαι απ' έξω, έξω από την κατάσταση, δίνεις πιο σωστή συμβουλή. Το ωραίο σου σώμα το φροντίζεις, το προσέχεις καθόλου. Προσπαθώ. Προσπαθώ να γυμνάζομαι όσο γίνεται, βέβαια. Έχω ένα τραυματισμό στο γόνατό μου και δεν μου επιτρέπει πολύ τελευταία. Αλλά το προσπαθώ. Είναι και η δουλειά μου. Δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Ασχολείσαι, ψάχνεσαι με προϊόντα που μπορεί να κυκλοφορούν στο εμπόριο. Το λέω γιατί από τη στιγμή που γράφεις και στο Femol, είναι σίγουρο ότι βρίσκεις μέσα πράγματα. Ναι. Γιατί καλλυντικά είναι, καλλυντικά δεν είναι, ναι, δεν βρίσκει, ναι, ναι, κανείς μέσα να αγοράσει. Ναι. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι θα το έχεις ψάξει πολύ και θα ξέρεις αν κυκλοφορούν προϊόντα που μπορούν να βοηθήσουν το δέρμα ή ξέρω εγώ αν. Καλά, εσύ δεν έχεις, αλλά θα μπορούσες να το προτείνεις σε φίλες σου που μπορεί, ναι, να έχουν κυταρίτιδα, ξέρω εγώ, κάτι άλλο, δεν ξέρω. Ναι, η αλήθεια είναι ότι παλιότερα δεν ήμουν πολύ σχετική με όλα αυτά τα προϊόντα, αλλά λόγω της ενασχόλησής μου με το blog τώρα πια και το Femol, το έχω ψάξει. Έχω βρει πολύ ωραία προϊόντα που τα προτείνω πάντα στα κορίτσια. Δηλαδή, δοκιμάζω διάφορα, αλλά γράφω πάντα για αυτό που μου έχει ενθουσιάσει περισσότερο. Ώστε να ξέρει η κοπέλα που με ακολουθεί ή που διαβάζει το blog ότι αυτό είναι που πρέπει να αγοράσει, αν θέλει. Βλέπω τα μαλλιά σου και έχω την αίσθηση ότι δεν τα έχει βάψει ποτέ. Όχι, δεν τα έχω βάψει. Είναι το φυσικό σου χρώμα, έτσι. Έχω προσπαθήσει μία φορά να κάνω αυτή τη λάμψη που λένε, αλλά την έχουν από μόνη του τα μαλλιά μου, οπότε δεν τη χρειάζεται. Ωραία. Τα ακούτε. Και αυτό το έχει από μόνη τη. Δηλαδή και τα μαλλιά έχουν λάμψη. Εντάξει, τα περιποιούμε όμω. Δηλαδή. Τα περιποιούμε και με προϊόντα και με μάσκες στο σπίτι. Διαβάζω πολύ, ψάχνω πράγματα. Και πάντα όταν βρίσκω κάτι πολύ ωραίο το προτείνω. Οπότε... Πάντως, τη σημερινή εποχή είναι πολύ δύσκολο να βρεις μια νέα κοπέλα 20-25 χρονών και να μην έχει βάψει τα μαλλιά της ή να μην έχει κάνει έστω λίγες αντάβιες. Είναι έως σπάνιο αυτό. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ όταν είχα πρωτοξεκινήσει μου λέγανε. Πήγαινα σε ένα casting, μου έλεγε κάποιος. Μήπως να φωτίσεις λίγο το πρόσωπό σου, να ανοίξεις λίγο το χρώμα των μαλλιών σου, να κάνεις κάτι. Με έβαζαν στη διαδικασία να σκεφτώ να γίνω ξανθιά, ας πούμε. Την άλλη μέρα πήγαινα σε ένα άλλο casting. Μήπως το κόκκινο θα σου πήγαινε αυτό να κάνεις μια αλλαγή. Καλά που δεν τους ακολούθησες όλους. Ναι, όλους και αυτό. Αποφάσισα ότι θα μείνω στο χρώμα μου και όσο περνάει ο καιρός, νομίζω είναι. Δεν χρειάζομαι αλλαγή, προς το παρόν τουλάχιστον. Η τηλεόραση πώς σου φαίνεται, όχι αν βλέπεις, εάν θα έβλεπες εσένα μέσα σε αυτήν. Τηλεόραση πολύ δεν βλέπω, αλλά νομίζω θα μπορούσα να δουλέψω στην τηλεόραση. Θα το ήθελες. Ειδικά τώρα που αρχίζω να εξελίσσω λίγο το θέμα του modeling με το blog και με όλα αυτά που έχω αρχίσει να κάνω. Mm. Νομίζω θα μπορούσα. Απλά αυτό που λέω πάντα είναι ότι δεν θέλω να μπω στην τηλεόραση απλά για να πω ότι κάνω κάτι εκεί. Θα ήθελα να είναι κάτι που μου ταιριάζει. Τι θα σου ταιριάζει κατά τη γνώμη σου. Νομίζω κάτι που να σχετίζεται με αυτό που κάνω στο Femol θα ήταν ιδανικό για μένα. Υπάρχει κάτι τέτοιο στη τηλεόραση που κάπου το έχει δει το μάτι σου και λες mm. Νομίζω ναι, σε διάφορες εκπομπές βάζουν κάποιες στήλες με προϊόντα ομορφιάς, με beauty tips. Άρα εσύ δεν σε ενδιαφέρει να κάνεις μια δικιά σου εκπομπή, δεν σε βλέπεις μπροστά, σε βλέπεις σαν συμμετοχικά μέσα σε μια εκπομπή. Δεν είμαι αρνητική. Μα μου λες κάτι πολύ συγκεκριμένο. Είδες τι μου πες πάλι. Μείναμε στο θέμα ομορφιάς. Χάσε το θέμα ομορφιάς. Πες ότι είναι απέναντί σου μια ηθοποιός. Okay. Εγώ νομίζω ότι πολύ χαλάρα θα μπορούσε να κάνεις μαζί της μια συζήτηση. Θα μπορούσα νομίζω, ναι. Δεν έχω την εμπειρία βέβαια, αλλά νομίζω θα μπορούσα και θα μου άρεσε ίσως. Γελάς, πονηρούλα. Θα δείξει. Τι είσαι, Μακάρι. Εξετάζω τις προτάσεις πάντα που μου γίνονται, αλλά θέλω να είμαι πάντα σίγουρη. Είμαι τη σιγουριά. Θέλω να πατάω στα πόδια μου. Πριν ξεκινήσω κάτι. Πολύ ωραία. Πες μου λίγο για την εμπειρία στο εξωτερικό όσον αφορά τους διαγωνισμούς ομορφιάς. Είναι κάτι που δεν το ξέρω και όσες φορές έχω ρωτήσει κοπέλες, φυσικά που το έχουν κάνει, έχουν πάει ή έχουν πάρει τίτλο ή δεν έχουν πάρει. Νομίζω ότι πολλές από τις κοπέλες που έχω γνωρίσει που έχουν πάρει τίτλο στην Ελλάδα, πιο πολύ τους συντρίγκαρε το ταξίδι στο εξωτερικό και το τι μπορεί να τους συμβεί από εκεί και μετά, παρά τόσο πολύ το τι θα κάνουν στην Ελλάδα αν θα κερδίσουν ένα τίτλο στα ελληνικά καλλιστεία. Το βλέπανε σαν μετάβαση για να δοκιμαστούν έξω. Mm-hmm. Εσένα εκεί σε τρόμαξε καθόλου, σου άρεσε σαν ιδέα. Εγώ η αλήθεια είναι τα έκανα ανάποδα όλα. Δηλαδή ξεκίνησα έχοντας κάνει ταξίδια στο εξωτερικό, έχοντας δουλέψει αρκετά στην Ελλάδα. Πήγα στα καλλιστεία για να ζήσω την εμπειρία.
βγήκα στα ρελάς και πήγα πολύ συνειδητοποιημένη ότι δεν πάω για τον τίτλο. Ήμουν ίσως, αν όχι μοναδική, από τις πολύ λίγες κοπέλες που δεν παλεύανε να βγουν Miss Universe. Πώς παλεύανε διαφορετικά οι άλλες, δηλαδή, παλεύανε... την ίδια πάλι δώσατε πάνω στην πασαρέλα. Εκτός αυτού, κάποιες χώρες, ας πούμε, η κοπέλα από τη Βενεζουέλα, η κοπέλα από την Κολομβία, οι κοπέλες που έρχονται από τις λατινοαμερικάνικες χώρες, περνάνε από πολύ μεγάλη προετοιμασία πριν πάνε σε αυτό το διαγωνισμό. Ουσιαστικά τις μεγαλώνουν με την οτροπία αυτή, από τα 12 τους χρόνια. Έχουν ακουστεί πολλά πράγματα για το πώς, ναι, για το πώς μπαίνουν στο... Έχουν μια βιομηχανία των καλλιστείων, ας πούμε. Όπως υπάρχει στην Ιταλία και, και στο Παρίσι η βιομηχανία της μόδας, σε αυτές τις χώρες έχουν η βιομηχανία των καλλιστείων. Μεγαλώνουν έτσι. Εγώ δεν πήγα για την εμπειρία κυρίως. Οπότε έζησα ωραίες στιγμές, πέρασα ωραία, γνώρισα τα κορίτσια. Προς το τέλος δεθήκαμε λίγο παραπάνω, γιατί στην αρχή ο ανταγωνισμός ήταν μεγάλος. Πόσο καιρό ήσασταν εκεί? Ήμασταν 23 μέρες. Α, γι' αυτό προλάβατε να κάνετε έτσι, να δημιουργήσετε περισσότερο, ναι, πιο στενές σχέσεις, ας, ναι, πούμε. Πώς μας αντιμετωπίζουν στο εξωτερικό στα θέματα αυτά, δηλαδή, είναι μια συμμετοχή που τους ενδιαφέρει να την έχουν κάθε χρόνο, τους είναι πιο αδιάφορο, διότι υπάρχουν και πάρα πολλές έτσι σαν ομάδες, θα πω, ας πούμε τις Αμερικής οι ομάδες, ναι, όλες πάνω κάτω, είναι μια ομάδα ολόκληρη. Ναι. Δεν παρατήρησα κάτι κακό απέναντί μου. Από ό,τι μου είπαν εκεί οι άνθρωποι της διοργάνωσης, υπάρχουν χρονιές που η Ελλάδα κάνει τον μπαμ και λένε ότι μήπως φέτος μπει στη 15άδα, μήπως μπει στην 5άδα, μήπως... όχι βέβαια για νίκη, αλλά υπάρχουν κοπέλες που έχουν φτάσει πολύ κοντά. Αλλά δυστυχώς δεν μας λαμβάνουν πολύ υπόψη όσον αφορά την τελευταία 5άδα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πες μας λίγο, στο Femol μπαίνουμε και αγοράζουμε καλλιτικά προϊόντα σε καλύτερες τιμές από ό,τι μπορούμε να τις βρούμε στο εμπόριο, αυτή, ναι, είναι η διαφορά, ή ότι μπορώ να μένω οπουδήποτε στην Ελλάδα και χαλαρά να μπω στο ίντερνετ και να κάνω την αγορά μου? Έχει και τα δύο πλεονεκτήματα. Επίσης, το Femol είναι δύο σελίδες σε μία ουσιαστικά. Έχει και κάποια προϊόντα λίγο πιο φαρμακευτικά, αν το λέω σωστά. Μπορεί να αγοράσει κάτι ο καθένας και να του έρθει στο σπίτι του την επόμενη μέρα. Και επίσης έχει τις πιο επώνυμες εταιρείες σε εξαιρετικές τιμές, οπότε συμφέρει να αγοράσεις από το Femol. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Ισμήνη μου, χάρηκα πάρα και πολύ που χάρηκα, τα είπαμε. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλό ταξίδι εκεί που θα γίνει, τέλος πάντων, ο διαγωνισμός ομορφιάς φέτος. Έχει γίνει ο διαγωνισμός ομορφιάς. Έχει γίνει. Ναι. Έχει γίνει ο διαγωνισμός ομορφιάς. Ο παγκόσμιος. Όχι, παιδί μου. Για τον ελληνικό. Α, για τον ελληνικό, ναι, ναι. Θα πάω να δώσει το στέμμα σου. Λέω, εγώ έχω την εντύπωση ότι θα γίνει στη Μύκονο, αλλά επειδή μου είπες δεν το ξέρεις, μπορεί να κάνω και λάθος και να γίνει κάπου αλλού. Οπότε, όπου δεν και να γίνει. Δεν έχω ενημερωθεί, αλλά για να το λες, ναι, πολύ πιθανό. Ωραία. Χάρηκα πολύ. Και εγώ χάρηκα. Πάμε διαφημιστικά μηνυματάκια και επιστρέφουμε να δώσω ένα ακόμα δώρο.